πάντοτε έχουμε τη δυνατότητα να περνάμε και στο επιβατικό μας κοινό κάποιες δράσεις που γίνονται σε όλους τους τομείς. Ειδικά σήμερα βιώνουμε όλη η χώρα, όλος ο κόσμος θα έλεγα, βιώνει ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο αυτού του ιού και οπωσδήποτε μας έχει επηρεάσει και εμάς. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η πρωταρχική λέξη που πριτανεύει τη σκέψη μας τούτες τις μέρες είναι αυτό που λέγεται πρόληψη. Πρόληψη, διότι όπως δόξα να έχει ο Θεός, μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα κρούσμα στην Αρκαδία, δεν είχαμε κανένα τέτοιο φαινόμενο. Εμείς έχουμε πάρει όλες εκείνες τις αναγκαίες προφυλάξεις με πρωτάρχουσα την απολύμανση όλων των λεωφορείων και των χώρων του σταθμού με τις εντολές πάντοτε του Υπουργείου Υγείας και με τη χρήση φαρμάκων τα οποία μας έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Υποδομών. Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής και σαφής. Το τουριστικό κομμάτι για τα επόμενα δύο, το επόμενο 15 μέρα έχει πεθάνει τελείως. Ενώ είχαμε προγραμματίσει αρκετές εκδρομές, αυτό φαίνεται πλέον να μην υλοποιείται. Και δεν υλοποιείται διότι ο κόσμος δεν θέλει, τουλάχιστον ο κόσμος πλέον, εμείς ξέρετε δίνουμε υπηρεσίες που είναι επιτακτικές όπως είναι η γραμμική μεταφορά, δηλαδή το ΚΤΕΛ, και δίναμε και υπηρεσίες εκδρομών. Επειδή η εκδρομή είναι κατά κάποιο τρόπο επιλογή και δεν είναι επιτακτική ανάγκη μεταφοράς κάποιου σε κάποιο χώρο, έχουμε προσανατολιστεί να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις γραμμικές μεταφορές, αφήνοντας τουλάχιστον για το επόμενο 15ήμερο τις λεγόμενες τουριστικές δράσεις εκτός της δικής μας εξυπηρέτησης. Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αλυσίδα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η διακοπή μεταφοράς μαθητών. Ένα έσοδο για το ΚΤΕΛ της τάξης του 40 με 42% δεν υπάρχει σήμερα. Διότι σταμάτησαν οι μαθητικές μεταφορές. Τώρα θα κοιτάξουμε το έσοδο του ΚΤΕΛ ή θα κοιτάξουμε την ασφάλεια των μαθητών. Βέβαια την ασφάλεια των μαθητών. Αλλά θα ήθελα εκεί και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο, επειδή τη χαρακτηρίζει ως διοικητική απόφαση, τουλάχιστον κάπως να μας βρεθεί αργός, γιατί και εμείς από τούτο εδώ το μαγαζί άμεσα ή έμεσα βιοπορούν πάνω από 400 οικογένειες. Έχουμε περίπου αυτή τη στιγμή γύρω στους 200 εργαζόμενους και από εκεί και πέρα πολλές οικογένειες που άμεσα ή έμεσα διαφορούν από τούτο το μαγαζί. Θέση δική μου, και δεν θέλω να παριστάνω τον κάποιον, αλλά ο καπετάνιος τη Φουρτούνα φαίνεται. Και εγώ είμαι εδώ για να προστατεύσω και τους μετόχους της ΚΤΕΛ, αλλά οπωσδήποτε και τους εργαζόμενους, και εκεί ζητάω πράγματι να αποφύγουμε πανικούς και τέτοια πράγματα, διότι το λεωφορείο είναι ασφαλές μέσο. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο και τη διοίκηση του ΚΤΕΛ, αλλά και όλους τους μετόχους και το προσωπικό και με την εταιρεία, προβήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε και τα λεωφορεία, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, να είναι πλήρη και να συμμορφωνόμαστε σε αυτά τα καινούργια δεδομένα. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και δεν θα υπάρχει κανένα θέμα για τη μεταφορά του κόσμου και του προσωπικού και όλων των επιβατών μας, όπως όλα τα χρόνια, και της ΚΤΕΛ Αρκαδίας αλλά και της Αρκάντιαν Tours.
Θα μας πείτε και δύο λόγια τι είδος τέτοιο καθαρισμός γίνεται και απολυμαίνεται. Αυτά να τα πει καλύτερα η κυρία που είναι από την εταιρεία για να σας εξηγήσει και ακριβώς το όλο θέμα. Σαφώς θα πρέπει να ακολουθούν όλες οι οδηγίες υγιεινής. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πλένουν χέρια. Επίσης οι οδηγοί θα πρέπει να προστατεύουν τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο χώρο. Και η απολύμανση οδηγεί στο γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει μια μικροβιολογική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τώρα, ποια είναι το πρώτο στάδιο που κάνετε εδώ? Είναι προληπτικό το συγκεκριμένο. Δεν έχει προσθεθεί κρούσμα στην πόλη μας μέχρι στιγμής. Είναι σε περίπτωση που κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα και δεν το γνωρίζει. Έτσι γίνεται ο ψεκασμός σε όλα τα σημεία του λεωφορείου? Ναι. Ο ψεκασμός γίνεται με εκνέφωση, όπως παρατηρήσατε, έτσι ώστε να διαχέεται παντού σε όλο το χώρο του λεωφορείου. Για τον κόσμο δεν είναι επικίνδυνο το υγρό αυτό? Όχι. Είναι απολυματικό το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι το ΤΑΛΚΟ 100, το οποίο αυτό εγκρίνει το Υπουργείο Υγεωργίας. Και θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια. Εδώ στην πόλη μας έχετε αρκετή έτσι ζήτηση το θέμα αυτό σε διάφορες άλλες εταιρείες που έχουν μεταφορικό μέσο ή σε κτίρια τα οποία... Όλοι προσπαθούν να προστατεύσουν το χώρο τους με προληπτικές απολυμάνσεις και όλοι προσπαθούν να μην έχουν προβλήματα. Οπότε προστατεύουν τους χώρους τους όλοι. Και άλλοι χώροι κάνουν τέτοια θέματα. Μόνο για δημόσιους χώρους είστε να καθαρίζετε και ιδιωτικούς χώρους και για σπίτια, αν χρειαστεί? Και ιδιωτικούς χώρους και δημόσιους χώρους και νοσοκομεία παντού. Μάλιστα. Οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Μαδρόνη, θέλω να μας πείτε, εκτός από τα λεωφορεία, θα γίνει κάποιος καθαρισμός και στο κτίριο του υφιστάμενου του ΙΣΚΤΕΛ? Ναι, θα προχωρήσουμε και σε αυτό, ούτως ώστε και οι εγκαταστάσεις προληπτικά, όπως είπε και η κυρία, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάποιο κρούσμα εδώ, αλλά προληπτικά εμείς και συμμορφούμενοι σε αυτά που λέει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι απολυμάνσεις και για το καλό όλων, αλλά και προληπτικά όσο μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό το νέο τον ιό. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι επειδή μεταφέρουμε κόσμο και δεν μεταφέρουμε τίποτα άλλο, εμείς είμαστε πάντοτε αυτό που λέμε απίκου. Απίκου σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή θέλουμε ο κόσμος που μεταφέρεται με τα λεωφορεία αφενός να αισθάνεται άνετα και να αισθάνεται ασφαλής. Ασφαλής όχι μόνο ως προς την άφιξη στον προορισμό του, αλλά ασφαλής και από αυτό το φαινόμενο που δυστυχώς διήτη σήμερα τη χώρα.